Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα street food kitchen lab. Θα φτιάξουμε σήμερα hot dog, αλλά όχι οποιαδήποτε hot dog, γιατί αυτά τα hot dog θα είναι spicy. Θα φτιάξουμε μια πικάντικη σάλτσα για να τη σερβίρουμε και πραγματικά το αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε τη σάλτσα μας. Θα φτιάξουμε μια πικάντικη σάλτσα ντομάτας. Είναι πανεύκολη, είναι πεντανόστιμη, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Απλά πρέπει να κάνετε ακριβώς ό,τι κάνω και εγώ. Έχουμε ένα wok πάνω στη φωτιά, ένα τηγανάκι μπορείτε να βάλετε. Και όλα ξεκινάνε πάντα με ένα κρεμμύδι. Το κρεμμύδι πραγματικά είναι το α και το ω στη μαγειρική. Δεν υπάρχει κάτι που να φτιάχνετε χωρίς κρεμμύδι. Υπάρχει κάτι. Αυτή η εξυπνάδα σου δεν την αντέχω. Ναι. Φτιάχνετε το ζαχαρό σκρεμμύδι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, θέλουμε λίγο λαδάκι, όχι πολύ. Δεν θέλουμε να την κάνουμε έτσι πολύ λιπαρή τη σάλτσα μας. Θέλουμε να την κάνουμε ωραία και νόστιμη, αλλά όχι πολύ λιπαρή. Περίπου 2 με 3 κουταλιές σούπας λαδάκι το χρειαζόμαστε. Θα ρίξω μέσα το κρεμμύδι. Και μαζί με το κρεμμύδι θα προσθέσω και μία σκελίδα σκόρδο και αυτές τις λεπτές φετούλες εδώ. Πάει και το σκόρδο μας μέσα. Τώρα, ήρθε η ώρα για τις πιπεριές μας. Τις πιπεριές έχω δύο. Η μία είναι η κλασική κόκκινη πιπεριά που έχετε συνηθίσει να βλέπετε και άλλη είναι μια καυτερή τσίλι πιπεριά. Θα κάνουμε καυτερή σάλτσα, οπότε please βάλτε καυτερή πιπεριά. Τώρα, άμα δεν έχετε καυτερή πιπεριά, δεν μπορείτε να βρείτε. Εντάξει, νομίζω πια πουλάνε παντού καυτερές πιπεριές, αλλά άμα δεν βρείτε, θα βάλετε τι? Λίγο μπούκοβο. Μας πειράζει. Το μπούκοβο δουλεύει μια χαρά. Άμα δεν έχετε ούτε μπούκοβο, τσίλι θα έχετε ή θα έχετε καγιέν. Κάτι καυτέρο θα έχετε σπίτι. Άμα είστε φοιτητές, μπορεί να έχετε ταμπάσκο. Δεν με πειράζει. Βάλετε ταμπάσκο στο τέλος. Οπότε, με το που αρχίσετε και σουτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο, προσθέστε τις πιπεριές και την πιπεριά τσίλι. Θα την ψιλοκόψουμε εδώ. Και σε αυτό το σημείο να σου πω ότι δεν έχει σημασία άμα τη χοντροκόψετε ή την ψιλοκόψετε, γιατί θα λιώσει και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να πάρουμε είναι αυτή την αψάδα της, αυτό το πράγμα που θα δώσει το καυτερό μέσα στο φαγητό. Οπότε, όπως είδατε, έχω προσθέσει και τα σπόρια μέσα. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το έκανα, γιατί θέλω να γίνει έξτρα καυτερό το φαγητό μου. Τώρα, αλάτι πιπέρι μέσα και κάτι πολύ πολύ νόστιμο άρχισε να συμβαίνει εδώ πέρα. Να σας πω ότι πραγματικά ότι όταν ψήνω πιπεριές στο τηγάνι, αυτό που θέλω είναι να τους δίνω αρκετό χρόνο. Δηλαδή, η πιπεριά, η ωραία, η σωστή, η νόστιμη, γίνεται με υπομονή. Δηλαδή, άμα πάρω να ψήσω πιπεριές στο τηγάνι, θέλω τουλάχιστον 20 λεπτά σιγά ψήσιμο για να γίνουν έτσι πάρα πολύ, πώς να το πω, σαν μαρμελάδα, να γίνουν πάρα πολύ γευστικές. Και ανακατεύουμε καλά τις πιπεριές με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Τώρα, ήρθε η ώρα για τα αρωματικά μας. Κανέλα, κύμινο, επειδή θέλω να είναι extra spicy, καγιέν πιπέρι. Σ' αρέσει το καγιέν πιπέρι, φιλελάκι? Είναι ό,τι πιο καυτερό υπάρχει. Τώρα, μόνο που θα ανακατέψω, θα τσούξουν τα μάτια μου. Αλλά θέλουμε να είναι καυτερό. Σε περίπτωση που δεν είχαμε βάλει λαδάκι μέσα, να σου πω ότι δεν θα έκανε έντονη γεύση και τα αρωματικά μας. Οπότε, οπωσδήποτε πρέπει να βάλουμε λαδάκι στην αρχή. Και τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά μέσα. Πολύ απλά, κάνουμε ένα Tex-Mex. Οπότε, ουσιαστικά πρέπει να βάλουμε και φασόλια και ντομάτα και λίγο νεράκι. Εδώ, ντομάτα, φασόλια και καλαμπόκι. Ανακατεύουμε και βουαλά. Αυτό ήταν όλο. Τώρα, σιγά σιγά τη φωτιά μας θα περιμένουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα μας, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια σάλτσα που ουσιαστικά θέλουμε να συνοδεύσει τα hot dog μας. Οπότε, υπομονή περίπου 10 λεπτάκια μέχρι που να γίνει. Αλλά όση ώρα γίνεται η σάλτσα μας, εμείς κάλλιστα μπορούμε να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα υλικά για να φτιάξουμε hot dog. Πού είναι? Ψωμάκια και λουκάνικο. Μια γκριγέρα εδώ πέρα. Άμα δεν έχετε γκριγέρα και έχετε κανονικό τηγάνι, μια χαρά δουλεύει, μπορείτε να τη φτιάξετε εκεί πέρα. Και άμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα βραστά τα λουκάνικα για hot dog, πάλι μπορείτε. Απλά εγώ θέλω να το κάνω έτσι λίγο πιο ελληνικό. Γι' αυτό το λόγο έχω πάρει χωριάτικα λουκάνικα ελληνικά. Τώρα, έχω ψωμάκια για hot dog. Θα τα ανοίξω. Εδώ. Αυτά τα ψωμάκια για hot dog τα έχουμε δίπλα στο Burger Up. Και να σας πω να πάτε να τα αγοράσετε κάπου δεν μπορείτε, γιατί είναι μοναδικά. Είναι ένα ψωμάκι που και σκέτο το τρως και δεν μπορείς να σταματήσεις να το τρως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανονικά θα βάζαμε βουτυράκι, αλλά επειδή ξέρω ότι αυτά τα φτιάχνουμε και με βούτυρο και με ελαιόλαδο, θα πάω με ελαιόλαδο και κοιτάξτε εδώ, ανοίγουμε τα ψωμιά, έχουμε λίγο λαδάκι. Κοιτάτε και η ψέλωση που έχει μέσα το ψωμάκι για hot dog, το βλέπετε? Αυτό είναι τόσο μοναδικό. Και θέλω να δώσω έτσι ωραίο χρωματάκι στα ψωμάκια.
Οπότε λίγο υπομονή, θα δώσω χρώμα στα ψωμιά, θα δώσω χρώμα στα λουκάνικα να τα ψήσω τελείως και μέχρι που να ψήσω τα λουκάνικα, τα ψωμάκια και να γίνει και η σάλτσα, είναι όλα έτοιμα για να τα συνθέσω και να φτιάξω το hot dog. Σε 1-2 λεπτάκια τα ψωμάκια σας θα είναι έτοιμα. Οπότε, με το που είναι τα ψωμάκια έτοιμα, ήρθε η ώρα και για τα λουκάνικα. Τώρα θέλω λίγο υπομονή, θέλουν 4-5 λεπτάκια για να γίνουν. Όση ώρα θα πάρει και η σάλτσα να πήξει τελείως, θέλω να είναι πηχτή η σάλτσα. Κοιτάξτε εδώ, είναι αρκετά αραιή. Θα μου πείτε, αφού έβαλες νερό, πώς γίνεται να μην είναι αραιή? Έβαλα νερό γιατί πρέπει να βράσει η ντομάτα, επειδή ήταν κονσέρβα και θέλουμε να φύγει η γεύση της κονσέρβας και ουσιαστικά να μαλακώσουν οι περιές. Οπότε είναι απαραίτητο να βράσει η σάλτσα μας. Οπότε με το πήξει τελείως αυτή η σάλτσα που είναι καυτερή και γίνουν τα λουκάνικα, τότε θα σερβίρουν. Να μην τη γίνονται εδώ. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Και η σάλτσα μου είναι έτοιμη. Και όταν λέω έτοιμη, θέλω να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Θέλω να είναι πηχτή για να μπορεί να καθίσει πάνω στο hot dog. Άμα έχει ζουμιά η σάλτσα, δεν μπορεί να κάτσει στο hot dog. Κοιτάξτε εδώ πώς έχει γίνει. Μεταξύ έχουν λιώσει τα φασόλια, έχει πήξει η σάλτσα μας, έχει γίνει τέλεια. Σε αυτό το σημείο, βέβαια, θα προσθέσουμε κόριανδρο φρέσκο. Ξέρω μερικούς δεν τους αρέσει ο κόριανδρος, εγώ το λατρεύω. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε κόριανδρο, μπορείτε να βάλετε λίγο δυόσμο, λίγο μαϊντανό, οτιδήποτε σας αρέσει μπορείτε να βάλετε. Εγώ θα βάλω κόριανδρο γιατί πραγματικά με τον κόριανδρο απογειώνεται αυτό το hot dog. Και ερχόμαστε εδώ. Έχουμε τα σάγια μου πάνω. Δεν έχουμε τυριά, δεν έχουμε πολλά παρά. Είναι σχετικά ένα healthy snack, ένα healthy street food. Και πάντα το κόλπο για να κόψεις θερμίδες από ένα φαγητό, να θυμάστε ότι είναι τα μπαχαρικά και τα αρωματικά. Εδώ πέρα έχουμε τον κόριανδρο, έχουμε την κανέλα, έχουμε το κύμινο, έχουμε όλα αυτά τα καλούδια που ρίξαμε. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι το κόλπο όταν προσέχεις τη διατροφή σου. Πάντα να προσθέτεις περισσότερα μυρωδικά και μπαχαρικά στο φαγητό σου. Θέλω μία σταγιά ελαιόλαδο από πάνω, που πάει πάρα πολύ, πιστέψτε με. Ήρθε η ώρα για τις λουκανικούμπες. Ένα λουκάνικο. 6 λουκάνικα και όλα τα λιπαρά μείνανε στην γκριέρα. Φρέσκο κόριανδρο από πάνω, εδώ. Έτσι όπως είναι, θες να κάνεις τώρα φωτογραφία, να κάνεις ένα κλικ. Τα καλά του επαγγελματός. Ξέρω ότι ζηλεύετε, αλλά τι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κλείνω. Φαίνεται ωραία. Πλανάρα. Αυτό είναι για τον κύριο Άκη. Το hot dog το τρώνε έτσι, έτσι δεν είναι? Εγώ την άκρη του τρώω, τα πλάγια. Καλά, δεν σου είπα ότι το φάω από τη μέση. Ενώ το τρως έτσι ή έτσι. Okay. Έτσι το τρως για να μην φύγει η γέμιση. Έτσι δεν είναι? Οπότε, ποια είναι η ωφέλιμη κάμερα, αυτή ή αυτή? Εκεί. Δεν υπάρχει. Σέλφι. Αρωματικό το, πεντανόστιμο, φρεσκάδο που βάζει. Με όλα αυτά τα υπέροχα μυρωδικά μέσα. Μην ξεχάσετε να βάλετε τον κόριανδρο, γιατί αν ξέρεις κλείσε. Εδώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε τη συνταγή, subscribe στο κανάλι μας, comments κάτω από το βίντεο, φιλάκια πολλά. Και μην ξεχάσετε να συνοδεύσετε το αγαπημένο σας hot dog με τι, με μία παγωμένη Coca-Cola, όπως θα κάνω και εγώ. Καλύτερος συνδυασμός.